Διάσοδο του καινούργιου σου βιβλίου, Γυναίκα ψάχνει. Θέλω να μου πεις δύο λόγια. Τι ψάχνει αυτή η γυναίκα? Στο βιβλίο συγκεκριμένα, γιατί γυναίκες πάντα ψάχνουμε. Στο βιβλίο λοιπόν ψάχνει να βρει τη θέση της ανάμεσα στα στερεότυπα. Δεν πάει ούτε να τα σπάσει, ούτε να τα καταρρύψει, ούτε να τα επιβεβαιώσει, ούτε να τα διαψεύσει. Απλά μαθαίνει να ζει με αυτά και να στηρίζει τις επιλογές της. Θα μου πεις αν η Ελεονόρα Μελέτη έχει πάει κόντρα στο κατεστημένο, σε ποιο κομμάτι της ζωής της? Έχω κάνει πάντα τις επιλογές μου. Τώρα, αν οι επιλογές μου δεν ήταν αυτές που θα περίμενε κάποιος ή που θα ήθελε κάποιος ή που θα επέλεγε κάποιος, αυτό είναι άλλο θέμα. Σε είχα ακούσει να λες ότι την περίοδο που παρουσίασες τον πρωινό καφέ, εσύ ήθελες να αφοσιωθείς στην καριέρα σου και όλοι σε ρωτούσαν πότε θα κάνεις παιδί. Υπάρχει ένα κεφάλαιο στο βιβλίο μέσα που λύνει αυτό που μου λες, εξηγεί πώς κατέληξε να δηλώνω κάτι τέτοιο που δεν το είχα δηλώσει ποτέ και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει η παρουσία μιας γυναίκας που έχει το βήμα της προβολής ώστε να επηρεάσει τις συνειδήσεις γυναικών που την παρακολουθούν. Σε είχε αγχώσει ποτέ το θέμα του παιδιού? Χρονικά ναι, γιατί όταν έφτασα και εγώ 38 χρονών ήξερα ότι μετράει αντίστροφα και γι' αυτό πήγα και έκανα κρυσβήρηση. Όταν γέννησα, χωρίς ποτέ να το περιμένω αυτό ότι θα μου συμβεί, δεν ήθελα να επιστρέψω στη δουλειά μου με τον ίδιο ζήλο και το ίδιο σθένος που είχα αφοσιωθεί πριν. Όπου πριν να μου το λέει αυτό, θα γέλαγα μαζί σου. Και εκεί πάλεψα λίγο και με τις τύψεις του ότι okay, τώρα γέννησα, αν γυρίσω στη δουλειά μου δεν αγαπάω το παιδί μου, αν δεν γυρίσω στη δουλειά μου δεν αγαπάω τη δουλειά μου. Θέλω να πεις κάτι αστείο που σου έχει πει η κόρη σου. Της λέει ο μπαμπάς σου, θα πάρω αυτό, λέει η Αλεξάνδρα, θέλω να ψωνίσω αυτό. Και λέει τι έχεις λεφτά, λέει ναι έχω λεφτά, λέει πώς τα έχεις τα χρήματα, λέει κάνω μια δουλειά, τι δουλειά κάνεις, όπως η μαμά το πρωί που την βάφουν και τη χτενίζουν. Οπότε κάνουμε FaceTime, είναι η ώρα που με βάφουν και με χτενίζουν. Άλλο παιδάκι θα ήθελες να κάνεις, Ελεονόρα? Προς το παρόν είμαι μια χαρά με αυτό το ένα. Νιώθω το απόλυτο του συναισθήματος. Εγώ βρήκα τις ισορροπίες μου, επομένως δεν είναι κάτι το οποίο επιζητώ στην παρούσα φάση. Χρειάστηκε να επιβάλλεις ποτέ τον εαυτό σου στη δουλειά, υπό την έννοια ότι μπορεί να λένε ότι μια όμορφη γυναίκα δεν είναι και τόσο έξυπνη? Κοίταξε, ρε παιδί μου τώρα. Ο καθένας ορίζει την ομορφιά με τα δικά του κριτήρια, αλλά η ομορφιά είναι αυταπόδεικτη. Άλλα πράγματα χρειάζεται να αποδείξεις. Αυτά τα άλλα πράγματα, ναι, έχει χρειαστεί να τα αποδείξω. Φέτος πώς είσαι στην εκπομπή? Είμαστε πολύ καλά, περνάμε όμορφα. Νομίζω ότι αυτό βγαίνει προς τα έξω. Νιώθω πολύ πλήρης, νιώθω πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενη. Ο ανταγωνισμός σε φοβίζει? Τον υπολογίζω πάντα, αλλά δεν χρησιμοποιώ ποτέ τη λέξη φοβάμαι. Σε τίποτα στη ζωή μου. Είσαι από τις παρουσιάστες με το που να κοιτάζεις τα νούμερα, σε αγχώνουν? Κοίταξε, τα νούμερα είναι ο βαθμός της επόμενης ημέρας. Όποιος επαγγελματίας πει ότι δεν τα κοιτάζει, δεν θα πει 100% αλήθεια. Από την άλλη όμως, αυτό που μπορώ να σου το επιβεβαιώσω και εγώ και συνεργάτες μου είναι ότι δεν τα αφήνω να με πειράσουν. Ούτε όταν είναι πολύ καλά, ούτε όταν δεν είναι τα αναμενόμενα.